fammi trovare casa. Κύριε Τράγκα, είναι καλά τα μηχανήματα? Τα μηχανήματα τα καλύτερα. Ευτυχώς που έχουμε το δήμαρχο μας και την κυρία Παναγοπούλου που έχει κάνει τις σωστές ενέργειες και καταφέραμε και τα πήραμε. Αυτά θα λύσουν προβλήματα? Θα λύσουν αρκετά, πάρα πολλά προβλήματα. Εντάξει, θα είναι καλά. Κύριε Δήμαρχε, ήρθαν τα μηχανήματα επιτέλους. Ήρθανε. Όχι επιτέλους. Δεν είχαμε μηχανήματα Είμαστε ο πρώτος Δήμος που παίρνουμε μηχανήματα από το φιλόδημο. Ο πρώτος. Εννοώντας ότι παραλίγο να μείνουμε χωρίς μηχανήματα, άμα δεν υπήρχε αυτό το πρόγραμμα. Όχι βέβαια, μηχανήματα έχουμε. Και το έχουμε αποδείξει στις μήνες όλες. Και στις καταστροφές. Μηχανήματα έχουμε και πολλά έχουμε. Απλώς θα διευκολύνουμε πιο πολύ τους αγρότες μας και την ύπεθρο. Και θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί σε οποιοδήποτε καιρικό φαινόμενο. Δήμαρχε! Περίμενε. Σύλλαστε σε χάση αποκλειστικό, ε! Θα βγάλουμε φωτογραφία μετά, θα... Εμείς θα πάρουμε δήλωση μόνο στο λίγο. Λίγο, να περάσουμε μικρόφωνο ακόμα. Κώστα. Εγώ! Περιμένετε ένα λεπτό. Όπως βλέπετε σήμερα, παραλαμβάνουμε 4 μηχανήματα από το πρόγραμμα Φιλόδημος 2. Η πράξη ένταξης μα ήρθε στις 18 Μάη και σήμερα είμαστε ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα τέτοια ποσότητα μηχανημάτων μέσα από το πρόγραμμα αυτό. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε υπερήφανοι, είμαστε χαρούμενοι, είμαστε ευτυχείς, διότι δεν είναι μόνο ότι καταφέρνουμε και μπαίνουμε στα προγράμματα και τα υλοποιούμε. Είμαστε ευτυχείς πιο πολύ για τους αγρότες μας, για τους ειδημότες μας, που πλέον από εδώ και στο εξής το πρόγραμμά μου είναι ότι κάθε δημοτική ενότητα θα έχει το μηχάνημα το δικό της πλέον. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουν ανάγκη κανέναν ούτε τα μηχανήματα να μεταφέρονται από το ένα σημείο στο άλλο. Η αγροτική οδοπία είναι ένα θέμα που μας βασανίζει όλους. Τα καιρικά φαινόμενα επίσης. Τώρα πλέον όλος ο κόσμος θα χαρεί αυτά τα μηχανήματα και θα πηγαίνουν στα κτήματά τους με ασφάλεια, ποιοτικά και ό,τι χρειάζεται ένας σύγχρονος Δήμος. Αλλάζουμε το Δήμο,
σε όλα τα επίπεδα. Ξαναλέω πάλι, έγινα κουραστικός, να λέω ότι ο Δήμος αυτός έχει άλλη πορεία πλέον. Και ότι είμαστε πρώτος Δήμος στην Ελλάδα σε απορροφητικότητα ευρωπαϊκών κονδυλίων. Δεν έχουμε αφήσει ούτε ένα ευρώ. Να μην το πάρουμε, να μην το εκμεταλλευτούμε και με διαδικασίες πολύ γρήγορες. Σήμερα, όπως βλέπετε, έχω καλέσει και την αντιπολίτευση εδώ, διότι ακούγονται διάφορα και στα Δημοτικό Συμβούλιο, όπως γνωρίζετε όλοι σας, φωτογραφίες, λόγια, λόγια, λόγια. Μέχρι τώρα δεν βλέπανε ούτε ακούγανε. Σήμερα λοιπόν και ακούνε και βλέπουνε. Και από εδώ και πέρα, το ξέρετε καλά και σας το έχω ξαναπεί, ότι κάθε τρεις μέρες θα αναγκαζόσαστε να ερχόσαστε εδώ για να εγκαινιάζουμε, να ξεκινάμε έργα καινούργια, και αυτό θα διαρκέσει για πολύ καιρό. Τα έργα που έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και ξεκινάνε εργολάβοι είναι πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Βλέπουμε, ακούμε, μπορούμε, ξέρουμε και αλλάζουμε το Δήμο. Αυτό είναι όλο. Να έρθει και ο κύριος Τζανιδάκης. Κύριε Τζανιδάκη. Κωστά, νομίζω το αυτοκίνητο σου ενοχλεί εκεί πέρα. Το εγώ, τον κύριο Τζανιδάκη. Μισό λεπτό, παιδιά. Γιάννη, Γιάννη. Ο κύριος Τζανιδάκης είναι ο ιδιοκτήτης και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που μας προμηθεύει τα μηχανήματα. Θέλω να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για την άψογη συνεργασία που έχουμε και εδώ και σε αυτή την αγορά, να το πούμε έτσι, από το Δήμο. Πραγματικά μια μεγάλη εταιρεία, ένας κολοσσός, μας εμπιστεύεται και τον εμπιστευόμαστε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να είναι καλοδούλευτα τα μηχανήματα. Ο εξοπλισμός είναι ό,τι σημαντικότερο για κάθε Δήμο. Και ο Δήμαρχος εδώ πραγματικά ενδιαφέρεται να εξοπλίσει το Δήμο, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες που θα παρουσιαστώ. Καλωρίζικα και καλοδούλευτα. Και στα υπόλοιπα. Και στα υπόλοιπα. Δήμαρχε, πόσα μηχανήματα συνολικά έχει τώρα ο Δήμος με την σημερινή ενίσχυση? Αυτή τη στιγμή περίπου στα 20 μηχανήματα μικρά μεγάλα. Αλλά εμείς το σκοπός και το θέμα μας είναι το εξής. Ότι πλέον δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει λόγος, δεν είναι και χρήματα υπάρχουν για ανταλλακτικά και επισκευές. Ο στόλος μας ήταν έχει τελειώσει, παλιός, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Επομένως, τι πετυχαίνουμε τώρα? Και μέσα από προγράμματα και με δύο κόρσους όπου μπορούμε να ανανεώσουμε όλο μας το στόλο, γιατί από αυτό καταρχήν επιτυχαίνουμε να γλιτώσουμε 200.000 ευρώ σε επισκευές και ανταλλακτικά που έχουμε δεδομένα. Καταλαβαίνετε λοιπόν, στο πρόγραμμά μας αυτό, σε 3-4 χρόνια θα έχουμε ένα καινούριο στόλο με λιγότερα έξοδα σε καύσιμα και τα μηχανήματα αυτά, σύγχρονες τεχνολογίες, καινούργιες τεχνολογίες. Δεν έχουμε ανταλλακτικά, δεν έχουμε επισκευές, δεν έχουμε χίλια δύο πράγματα. Επομένως, στόχος, ανανέωση όλου του στόχου. Όλους. Να είστε καλά.